Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο 107.4. Είναι η εκπομπή του All About Aris, η οποία ξεκινάει και θα πάει μέχρι και τις 7, όπως καθημερινά φυσικά εννοείται. Με τον Βασίλη Καβαδία σήμερα είμαστε πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Είναι ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Σήμερα Δευτέρα θα σχολιάσουμε έτσι αυτά που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο και το χθεσινό ματς του ποδοσφαίρου. Δηλαδή την νίκη με 2-0 επί του Απόλλωνα Πόντου και τα όσα συνέβησαν εκεί. Αλλά και την νίκη που έκανε το Σάββατο ο Άρης με τον Πανιόνιο στην Αθήνα, παίρνοντας ακόμη μια βαθμολογική ανάσα και ταινίζοντας έτσι με μεγαλύτερη αισιοδοξία την επόμενη του μέρα στο πρωτάθλημα της Basket League. Να αφιερώμαστε φυσικά στην μπασκετική ομάδα, η οποία είναι ήδη στη Γαλλία, στο Παρίσι, όπου αύριο αντιμετωπίζει την Αντέρ στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της στο Basketball Champions League. Αυτά θα είναι τα δύο βασικά μας θέματα, καθώς είναι και αυτά που τράβηξαν και το περισσότερο ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια, το διήμερο που προηγήθηκε. Μαζί μας μην ξεχνάτε ότι είναι πάντοτε και ο Mr. Gold με τις κορυφαίες του πίτσες, πάρα πολλά μεγέθη, εξαιρετική ποιότητα και καταπληκτικές τιμές θα βρείτε στο Mr. Gold. Τηλεφωνείτε στο 6285-86 μετά τη 1 το μεσημέρι για να κάνετε τις παραγγελίες σας, εξυπηρετεί πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές περιοχές στη Δυτική Θεσσαλονίκη, Νεάπολη, Σικές, Αμπελόκηποι, Πολύχνη, Μετέωρα και στο κέντρο. Εγγυημένη ποιότητα από τον Mr. Gold που είναι και σήμερα στο πλευρό της εκπομπής. Στη Football League είχαμε το πρωτάθλημα να επαναρχίζει μετά την διακοπή για τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και τον Άρη να επιστρέφει και στις νίκες μετά από τις δύο ισοπαλίες με τις οποίες έκλεισε τη σεζόν το 2017. Επέστρεψε και οι καλές εμφανίσεις επέστρεψαν για ένα ημίχρονο, θα έλεγε κανείς, καθώς το δεύτερο μπορούμε να το θέσουμε από μια άλλη βάση και θα τα συζητήσουμε έτσι κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το σημαντικό και το ζητούμενο για τον Άρη ήταν να ξανακερδίσει μετά από δύο ισοπαλίες, το έκανε και συντηρεί αυτή τη διαφορά από την τρίτη θέση στους 8 βαθμούς, έχοντας έτσι μια ασφάλεια μετά από 10 αγωνιστικές και ενώ συμπληρώνουμε σιγά σιγά και το 1/3 του πρωταθλήματος της Football League. Ο Άρης μάλιστα, ο οποίος έχει από εδώ και πέρα ένα σχετικά πιο βατό πρόγραμμα, το οποίο το, αν το εκμεταλλευτεί, του δίνεται η δυνατότητα στο τέλος του πρώτου γύρου να είναι με μια τέτοια διαφορά που θα τον χρήζει πλέον και αδιαφιλονίκητο βαβορί για την πρώτη θέση και για την επιστροφή του στην Super League. Ο Άρης ήθελε τους 3 βαθμούς, τους πήρε εύκολα ή δύσκολα, νομίζω εύκολα γενικά, σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετές ιδιαιτερότητες, που είχε διάφορα άλλα τα οποία το σημάδεψαν πέρα από το καθαρά αγωνιστικό του σκέλος δηλαδή, αλλά που στην ουσία στο τέλος είχε αυτούς τους 3 βαθμούς που έπρεπε να πάρει η ομάδα και τους πήρε, είναι στους 26, είχε ένα ρεκόρ 8-2, δηλαδή 8 νίκες και 2 ισοπαλίες, το οποίο αν το έλεγε κανείς στο ξεκίνημα της περίοδου μπορεί να τον περνούσαν και για τρελό. Και με βάση αυτά που είδαμε την περσινή σεζόν, αυτό που έχει κάνει ο Άρης φέτος είναι αυτό που έπρεπε να έχει κάνει και πέρσι. Δίνει την εικόνα μιας ομάδας η οποία σου βγάζει την αίσθηση ότι εύκολα ή δύσκολα το στόχο της θα τον πετύχει και θα επιστρέψει στη Super League χωρίς ούτε καμιά μπαλάρα να παίζει, χωρίς να βγάζει μάτια, χωρίς να είναι εκθαμβωτικό το ποδόσφαιρο που παίζει. Έχει όμως την ουσία, παίρνει το αποτέλεσμα, έχει τον τρόπο της μέσα στο γήπεδο να παίρνει τα παιχνίδια και αυτό είναι που στο τέλος της ημέρας και της κουβέντας μετράει και γι' αυτό ο Άρης αυτή τη στιγμή ατενίζει τους υπόλοιπους από τους 26 βαθμούς τους οποίους έχει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Δεύτερη εξακολουθεί να είναι η Παναχαϊκή που συνεχίζει να είναι πολύ ανταγωνιστική. Κέρδισε χωρίς να κάνει καλή εμφάνιση χθες. Μάλιστα, όπως είπε ο προπονητής ο Σωκράτης Φερδόπουλος, θα είναι η χειρότερη εμφάνιση φέτος. Τον επόμενο αντίπαλο του Άρη Απόλλων Λάρισας με 2-1 είναι στους 23 βαθμούς, δηλαδή σε απόσταση 3 βαθμών από τον Άρη. Ο Όφη έχει 18, ο οποίος κέρδισε τον Κισαμικό το Σάββατο παρά τα προβλήματά του. Και έχει και το μάτς με τη Δόξα, το οποίο είναι σε κρεμότητα για τις 17 του μήνα. Τα Τρίκαλα συνεχίζουν την αντεπίθεσή τους. Κέρδισαν τη Βέρεια με γκολ μάλιστα ενός παίκτη που ήρθε πριν από λίγες μέρες, του Μιλοσάβλιεφ. Και δείχνουν ότι θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος, νομίζω επίσης ώρες, τόσο με την Παναχαϊκή όσο και με τον Όφη
και όποιους άλλους αντέξουν μέχρι το τέλος. Ο οποίος Μιλοσάρεφ έπαιζε στον Απόλλωνα, ναι, βέβαια, και ναι, όχι στον Όφι, όπως είπαν χθες στην κρατική τηλεόραση. Έφυγε, λέει, πριν λίγες μέρες από τον Όφι και πήγε, λέει, στα Τρίκαλα. Δεν το παρακολουθεί το παιχνίδι, το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Ο Όφι βέβαια έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ναι, αυτό το είπε προηγουμένως, ότι έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, το οποίο θα το δώσει στις 17 του μήνα. Τώρα, το τι ακριβώς θα γίνει στον Όφι τις επόμενες μέρες. Είχαμε σήμερα το διαζύγιο με τον Ορτέγκα. Γενικότερα, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Άρης αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε. Τη δουλειά του να κοιτάει, να εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα το οποίο έχει μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Αυτό και μόνο αν κάνει, νομίζω ότι στο τέλος του πρώτου γύρου θα μιλάμε πλέον για τη μία από τις δύο ομάδες που με το 1,5 πόδι θα είναι στη Super League. Χθες ο Απόλλων Λάρισας στον γκολ. Το Απόλλων Λάρισας, το Απόλλωνα. Το έχει βάλει ένας Τσιλούλης. Ναι, ο οποίος αποβλήθηκε. Ο οποίος αποβλήθηκε και από περιέργεια μπήκα να δω τι είναι. Έχει βάλει όλα τα γκολ του Απόλλωνα αυτός. Ναι, αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης. Μαζί και έχει βάλει και 4 σαχινίδες. Αυτός έφυγε. Δεν έφυγε. Ναι, έφυγε. Έφυγε, ναι. Γράψαν ότι τέλος ο Σαχινίδης πήγε στη Δόξα και ακυρώθηκε η μεταγραφή του γιατί πήρε τον Αρναρέλη. Και ξαναγύρισε πίσω. Και γύρισε πίσω, αλλά δεν. Επειδή έφυγε, νομίζω με προσφυγή. Έφυγε λίγο άκομψα, ρε παιδί μου. Φύγε μόνος του και έφυγε. Είναι στον πάγο. Μάλιστα. Και το καλό για τον Άρη, βέβαια, είναι ότι ο Τσιλούλης, ο οποίος πραγματικά έχει βάλει απίστευτα γκολ. Δηλαδή έχει βάλει 7-8 γκολ μέχρι τώρα και έχει βάλει ο Απόλλωνας, τα έχει βάλει αυτοί οι δύο. 4 ο Σαχινίδης και τα υπόλοιπα ο Τσιλούλης. Τα οποία, αν τα δεις, λες ποιος είναι αυτός ο Μπέκαμ. Όλα σούτ έξω από την περιοχή στο γάμα, ανάποδο ψαλίδι, διάφορα τέτοια. Ναι. Και αποβλήθηκε στη φάση του γκολ, γιατί βάζει ένα κεραυνό απ' έξω από την περιοχή, η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα και πάει, την παίρνει ο τερματοφύλακας, την κρατάει και πάει, δίνει μία στον τερματοφύλακα, παίρνει δεύτερη κίτρινη και δεν παίζει βέβαια με τον Άρη. Μπράβο το παλιό. Και αυτό είναι θετικό απόλυτα. Άρα θα παίξει ο Σαχινίδης, θα ξεπαγωθεί. Λες να ξεπαγωθεί ο Σαχινίδης. Ναι, είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι τόσο απλό. Πάση περιπτώσει. Θα το δούμε αυτό το μάτς, ακόμη Δευτέρα έχουμε. Μέχρι την Κυριακή που ο Άρης πάει στο Αλκαζάρ να παίξει σαν παιχνίδι, θα το μεταδώσει το Web TV. Αλκαζάρ οριστικά ή όχι στη Φιλιππού που παίζουν αυτοί. Αλκαζάρ παίζουν, ναι. Μάλιστα. Ήταν μέχρι να γίνουν κάποια έργα στο Αλκαζάρ, νομίζω. Γι' αυτό χρησιμοποιούσαν το δικό του γήπεδο, το οποίο είναι το γήπεδο Στρούγκα. Ενώ το Αλκαζάρ, εντάξει, είναι το γνωστό Αλκαζάρ. Και αυτό ξέρετε εξυπηρετεί τον Άρη, το να γίνει το μάτι του Αλκαζάρ από το να γινόταν στο γήπεδο του Απόλλωνα Λάρισας. Ο παίκτης μας έβαλε τον γκολ στο φιλικό, ο Βουτσιάς έχει κάνει προσφυγή και έχει φύγει. Γενικά ο Απόλλωνας Λάρισας έχει 5-6 βασικές απώλειες. Πήρε τον Γκανούλα για center for, το θυμάστε. Από το Μακεδονικό πήγε τώρα στην ομάδα του Απόλλωνα. Γενικότερα είναι μια ομάδα που ο Άρης οφείλει να κερδίσει. Βέβαια είναι μια ομάδα καθαρά έδρας ο Απόλλωνας Λάρισας. Ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει μέσα στην έδρα του. Ό,τι έχει πάρει έχει χάσει από τη Βέρεια στην έδρα του. Όλα όμως τα υπόλοιπα παιχνίδια στην έδρα του τα κέρδισε. Εντάξει, θα αρκούν το σοβαρός να είναι ο Άρης. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα με τον Απόλλωνα Λάρισας. Και αυτά πρέπει να είναι σοβαρός. Πρέπει να τα καθαρίζεις για να εκμεταλλευτείς το πρόγραμμα που έχεις και στο τέλος του πρώτου γύρου να μην ασχολείσαι πλέον το τι έκανες, ποιο παίζει το επόμενο Σαββατοκύριακο, να έρθει πολύ πιο ήρεμος πλέον και να ετοιμάζει σιγά σιγά για άλλα θέματα που θα μπουν στην ατζέντα. Να πω λίγο το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής για να έχετε μια ιδέα ότι έχουμε την 11η αγωνιστική που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έχει ένα καλό μάτς το Σάββατο. Ο Απόλλων Πόντου υποδέχεται τη Δόξα Δράμας, η οποία γκέλαρε με τον Ελυπή Πανεγιάλη, ο οποίος μετά την ισοπαλία που πήρε από τον Άρη, πήρε ισοπαλία και εκτός έδρας από τη Δόξα Δράμας και δείχνει ότι είναι σκληροτράχυλη η ομάδα. Παρότι ο Νόρτα ταλανίζεται και αυτή από πολλά προβλήματα, πουλάει ακριβά το τομάρι της, έκοψε βαθμούς από τη Δόξα και ο Απόλλων Πόντου που είναι πλέον στο μείον 9 από την δεύτερη θέση, όχι από την πρώτη, ας την πρώτη ξεχάσετε τη, είναι στο μείον 9 από την δεύτερη Παναχαϊκή. Παίζει με τη Δόξα, με την οποία μάλιστα είχαν πέρσι και διάφορα θέματα στη Γάμα Εθνική. Το δείχνει. Ναι, το δείχνει. Το Σάββατο το μάτς αυτό. Ωραία. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι ένα ωραίο ματσάκι για να καθίσουμε χαλαρά να το παρακολουθήσουμε το Σάββατο. Και λογικά από τη στιγμή που αποβλήθηκε ο Καλαϊτζίδης θα κάτσει και στον πάγκο. Αυτό μου τα χάλασαν. Δηλαδή, Καλαϊτζίδης αποβλήθηκε. Διγκόζης τον διώχνει. Δηλαδή, αυτό το ματς θέλω να του δω, ρε φίλε. Ήθελα να δω τον Διγκόζη και τον Καλαϊτζίδη. Δηλαδή, γιατί μας το κάνουν αυτό το πράγμα. Θα πούμε για τον Καλαϊτζίδη στη συνέχεια. Κάποια πραγματάκια. Την Κυριακή θα γίνουν τα άλλα μάτς. Ο Εργοτέλης, ο οποίος συνεχίζει να μην διώχνει τον Κονιά και συνεχίζει να. Έφυλε. 3-0 κερδίζει την Κυριακή τώρα. Ναι. Μεγάλη νίκη του Εργοτέλη. 3-0 απέδωσε τον ποδόσφαιρο. Τον Αχαρναϊκό. Έχει τώρα 6 βαθμούς. Ναι.
Και δεν ξέρω πώς θα σωθεί. Πόσους βαθμούς έχει διαφορά. Πώς είπε, 6 δεν πέφτουν. Ναι. 2, 3, 4, 5, 6. 5 θα έχει. 6 βαθμουλάκια. Εντάξει, οκ. Okay. Πέφτει ο Πανσεραϊκός. Σε θέση που βιβασμούν αυτή τη στιγμή. Ναι, το παλεύει ακόμη ο Εργοτέλης, αλλά. 6 βαθμουλάκια, ρε φίλε. Τώρα θα πάρει τους βαθμούς. Ορίστε. Θα κάνει το ρεπάκι του αυτό το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή θα γίνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια. Δηλαδή θα παίξει ο Κισαμικός, ο οποίος δεν προέβαλε καμία αντίσταση στον Όφη, παρά το ότι μέχρι στιγμής μας είχε δείξει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Θα παίξει με την Καρδίτσα. Ο Πανεγιάλιος, να λοιπόν ο Πανεγιάλιος, το ρεπάκι του τον Όφη. Ο Αιγινιακός θα παίξει με τον Πανσεραϊκό. Τα Τρίκαλα θα παίξουν με τη Σπάρτη. Καλό μάτς. Ο Απόλλων Λάρισσας φυσικά θα υποδεχθεί τον Άρη. Web TV της ΕΡΤ. Να ξέρετε, όχι ελεύθερο θα το μάτς. Καλυθέα Βέρεια. Και ΑΕΚ Καραϊσκάκης Παναχαϊκή. Είναι και αυτό, είναι καλό μάτς. Τα παιχνίδια τα οποία έχουμε το Σαββατοκύριακο. Συμπληρώνεται με το γεγονός ότι έχει αποχωρήσει ο Αχαρναϊκός, 34 αγωνιστικές πλην του Αχαρναϊκού, είναι σχεδόν, ναι, είμαστε στο 1 τρίτο του πρωταθλήματος πλέον αυτό το Σαββατοκύριακο. Η νίκη χθες ήταν κομβική, ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Τώρα αν απλά ο Άρης κάνει το αυτονόητο, νομίζω ότι στο τέλος του πρώτου γύρου θα έχει αποκτήσει και μια ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Βλέπετε τώρα αρχίζουν τα παιχνίδια που αρχίζουν και παίζουν μεταξύ τους όλοι αυτοί. Και δεν μιλάω για τη δεύτερη θέση, γιατί η Παναχαϊκή πραγματικά έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει κάθε δική της προσδοκία. Εγώ νομίζω ότι θα το πάει μέχρι το τέλος η Παναχαϊκή. Αυτό μου δείχνουν και οι δύο κινήσεις που έκανε ο Βασιλείου και ο Ντάσιος. Είναι μια ομάδα η οποία, βλέποντας ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος, θα το προσπαθήσει, και γιατί όχι. Και γιατί να μην το προσπαθήσει, θα πω εγώ. Καλά, επειδή ναι, η Παναχαϊκή είναι μια πολύ ιστορική ομάδα τώρα, κατά ψέματα. Δεν είναι κανένα μια μέλητεα ποσότητα. Σωστά. Η Παναχαϊκή και εκπροσωπεί την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Εγώ θεωρώ ότι με τα Τρίκαλα μαζί θα παλέψει. Αυτοί οι δύο θα παλέψουν. Τα Τρίκαλα κάναν καλές προσθήκες. Είχαν ούτως ή άλλως καλή ομάδα. Δεν ήταν κακή η ομάδα τους από το ξεκίνημα. Είχαν το Σιαλμά, ο οποίος είπα θα χιαστώ, και είχαν ένα θέμα στον γκολ. Ξεκάθαρα. Είχαν και το δύσκολο πρόγραμμα τις πρώτες αγωνιστικές. Αλλά βλέπετε τώρα, όταν ομαλοποιήθηκε το πρόγραμμα, βγάλανε το δύσκολο. Ναι. Αρχίζουν και παίρνουν τους βαθμούς πίσω τώρα. Γι' αυτό μετράει διπλά. Βέβαια, το δύσκολο πρόγραμμα θα ξαναέρθει με το ξεκίνημα του δεύτερου γύρου. Και θα είναι και πιο δύσκολο. Είναι, και θα πάνε στην Κρήτη, θα είναι και πιο δύσκολο, αλλά θα είναι πιο ισχυροποιημένο το ρόστερ τους. Έχουν περισσότερες επιλογές. Θα κερδίσουμε στο Χαϊρλάου. Πώς θα κερδίσουμε στο Χαϊρλάου. Ήταν ανάποδα να σου έλεγα ότι. Okay. Θα το παλέψουν. Είναι μια ομάδα που είναι καλή. Θα το παλέψει τα Τρίκαλα. Κοίταξε, έχει την Παναχαϊκή, την έχει στα Τρίκαλα. Νομίζω, ναι. Έχει την Παναχαϊκή στα Τρίκαλα. Πάει βέβαια Ηράκλειο. Έχει τη δόξα στην έδρα, στη Θεσσαλική πόλη, έρχεται στο Βικελίδης. Απ' την άλλη όμως σκέφτεται ότι και η δόξα θα έρθει στο Βικελίδης. Η δόξα η οποία... Ας αφήσετε ο Άρης τους άλλους να παλεύουν για τη δεύτερη θέση, να κάνει τη δουλειά του αυτή που πρέπει να κάνει. Έχει και το μάτς που παίρνει ούτως ή άλλως χωρίς αγώνα με τον Αχαρναϊκό. Ένα από τα 7 τώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και έχεις Απόλλων Λάρισα, Καραϊσκάκη, Βέρεια Σπάρτη Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκό και Αχαρναϊκό, να τα πάρεις αυτά τα μάτς. Και μετά και τον Αιγινιακό, το πρώτο γύρο έχεις την Καρδίτσα. Καρδίτσα μέσα. Και Αιγινιακό. Για να παίξει μετά με τα Τρίκαλα πάλι μέσα. Δηλαδή, αν πάρει αυτά τα μάτσα μέχρι τα Τρίκαλα, τελείωσε. Μετά κάνει τουρισμό. Λες, παιδιά, παίζω άνετα την παλίτσα μου, να δω και πέντε παίκτες, να είμαι και λίγο πιο άνετος, να δοκιμάσω και πέντε συστήματα, να βάλω σιγά σιγά και μια διαδικασία, καταρχήν να αφοσιωθεί η διοίκηση στο, στο θέμα της αδειοδότησης, που εκεί είναι αφοσιωμένη έτσι κι αλλιώς, και να πάμε σε μια άλλη διαδικασία. Αυτό είναι το μετά και τη χθεσινή νίκη, για την οποία θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Το κάνουμε έτσι μια μεγαλύτερη ανάλυση και τις συμπεριφορές και, και τον τρόπο που ο Άρης αγωνίστηκε. Να σημειώσουμε και τα θετικά, γιατί πήραν και θετικά, να σημειώσουμε και τα αρνητικά. Συμφωνώ πάντως με τον 779 ότι εντάξει, κάποιοι ζουν για την κρίνια. Είναι άλλο να θέσεις τρεις παρατηρήσεις, να κάνεις μια κριτική που και εμείς την κάναμε και από χθες. Εγώ νομίζω ότι πρέπει όταν η ομάδα είναι καλά, όταν η ομάδα κερδίζει, όταν αυτή τη στιγμή είναι πρώτη και έχει αυτό τον αέρα, νομίζω ότι τότε δίνεται το έδαφος, είναι πρόσφορο το έδαφος, ούτως ώστε να κάνεις μια καλοπροαίρετη κριτική και να επισημάνεις κάποια πράγματα, έχοντας την άνεση, έχοντας την ασφάλεια, χωρίς να έχεις τηλεμητόμο πάνω από το κεφάλι σου, ούτως ώστε αυτά τα πραγματάκια, οι λεπτομέρειες που λέμε, να διορθωθούν, να βελτιωθούν, αν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν καμία δύο κινήσεις να γίνουν. Από αυτή την άποψη και καμία διάθεση ούτε γκρίνιας, ούτε μυρολόι. Καταλαβαίνει ούτε, και ο κόσμος ούτε ποιος κάνει καλοπροαίρετη κριτική. Ούτε τίποτα. Αλλά δεν μπορεί όταν βλέπουμε δύο-τρία πραγματάκια που δεν κολλάνε, ρε παιδί μου, να μην τα σχολιάσουμε.
θα πρέπει να τα σχολιάσουμε και αυτά. Εντάξει, μετράει η ουσία, αυτό που σας είπα και στον πρόλογό μου. Ο Άρης στο τέλος της ημέρας είναι πρώτος, είναι στο συν 8, έχει τον αέρα του, έχει την άνεσή του. Αυτό μετράει σε πρώτη φάση. Από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποια άλλα θεματάκια. Αυτά θα συζητήσουμε και όταν επιστρέψουμε. Θα σας πούμε και αν για είμαστε καπνίδι, τυχεροί, και μπορεί για να μιλήσουμε με κάποιο ποδοσφαιριστή. Επειδή έχουν το ρεπό του σήμερα, είναι λίγο δύσκολο. Από την άποψη ότι εντάξει, δεν θέλουμε και τη μέρα που είναι ελεύθερη σήμερα οι ποδοσφαιριστές, που έχουμε ακούσει και τους περισσότερους, να σας πω την αλήθεια. Εγώ πραγματικά σήμερα όταν καθόμουν πριν από κάνα δύο ώρο και έλεγα ποιο να φιλοξενήσουμε να πει και πέντε πραγματάκια να ακούσει ο κόσμος. Περισσότερο παιδιά του έχουμε ακούσει, δεν ξέρω δηλαδή. Έχουμε αφήσει κανένα που δεν έχουμε φιλοξενήσει. Ναι. Ποιον? Τον έχεις κάνει συνέντευξη στην εφημερίδα όμως. Ποιον? Τον Πλατέλα. Μάλιστα. Είναι στην Αθήνα. Ο Πλατέλας, τον έχουμε κάνει και στην Καλά, εντάξει. Τον ακούσαμε μια φορά το Σεπτέμβριο, ρε φίλε, τον Νίκ Σπέκτη που μας είπε για το πώς θα. Τι σχέση έχει αυτό. Θα δούμε. Μήπως μέχρι το τέλος μπορέσουμε να έχουμε κάποιο ποδοσφαιριστή. Το αφήνουμε το έτσι λίγο ανοιχτό. Ο κόσμος θέλει να το ακούει για μας. Γι' αυτό λέμε. Όταν σκέφτεσαι να κάνεις μια συνέντευξη, είναι και να πει κάτι και να ακούσει ο κόσμος να είναι κάτι ενδιαφέρον. Εμείς είμαστε προνομιούχοι. Άμα θέλουμε, τους μιλάμε. Εντάξει, καλό ή κακό. Θα προσπαθήσουμε, αν το αφήνουμε ανοιχτό μέχρι το τέλος της εκπομπής. Τον Μπαργκάν θα πάρω να τηλέφωνο τώρα. Να τα πει όλα. Οκ. Πάρτουν. Α. Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε στην εκπομπή του All About Aris. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Ο 506 λέει πώς να βγάλετε τον Παπαδόπουλο και γελάει μόνος του 506. Ναι, να τον βγάλουμε και τον Παπαδόπουλο κάποια στιγμή πάντως. Μαζί μας και η Στοίχημαν, η μεγαλύτερη στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα. Συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications του Στοίχημαν. Άμεσες ενημερώσεις στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου που έχεις παίξει. Ο 779 λέει και όμως από χθες απόγευμα ως τώρα βγήκε ο Αριανός λόγω γκρίνιας. Είναι το χθεσινό β' ημίχρονο και το Σπανός δεν έβαλε αλλαγή. Παίκτες που δεν παίζουν, αρρώστια κτλ. Ναι, γενικότερα. Να σου πω κάτι, 779. Αυτά να είναι τα προβλήματά μας. Αυτά να είναι τα προβλήματά μας. Έχουμε βάλει ένα θέμα τώρα για τον Μπαργκάν. Να πούμε και στον κόσμο έτσι. Γιατί από χθες είναι ένα θέμα συζήτησης, γιατί με έμεινε εκτός ο Μπαργκάν κτλ. Ξέρετε ότι ούτε εγώ ούτε ο Αλέξης ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε μπει στη λογική του Κοτσομπολιού του να μεταφέρουμε πράγματα τα οποία στα αποδυτήρια είναι αρνητικά για το σύλλογο σαν κουτσομπολιό. Άλλο το γεγονός, άλλο πραγματικά γεγονότα, άλλο καταστάσεις, αλλά δεν θα μπούμε ποτέ στη λογική είτε για τα κλικ είτε για ακροαματικότητες να σκίσουμε τον Άρη για να γελάμε με το αν είπε κάτι ο Μπαργκάν στο Σπανό ή οτιδήποτε άλλο. Ότι είπαν και λένε μεταξύ τους καθημερινά όλοι σε όλους, νομίζω το καταλαβαίνετε οι πάντες. Το ότι έχει υπάρξει μία σειρά από συγκεκριμένα ζητήματα ανάμεσα στους δύο, νομίζω είναι εμφανέστατο από τη στιγμή που ο Μπαργκάν μένει εκτός αποστολής προχθές, όπως έχει μείνει και σε άλλες περιπτώσεις. Και σας είχαμε αναφέρει και εμείς για κάποια πειθαρχικά παραπτώματα που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Γράφουμε το θέμα και θα σας πούμε για την ανάλυση και βλέπω από κάτω σχόλια από Αριανέκ που λένε δεν μας νοιάζει λέει, αν ξενυχτάει, αρκεί να παίζει καλά. Τι λέτε ρε παιδιά. Το λέτε τώρα που η ομάδα κερδίζει. Γιατί άμα χάσει, θα πείτε καλά ρε, δεν τον βλέπετε τον Τζαλτίδη, για να μην πω όνομα παίκτη, που είναι στο Κάσπερ και στο Μαρκίζ κάθε βράδυ. Πώς τους αφήνετε, γιατί αυτά ακριβώς γινόντουσαν με τον Γκάλβο. Δεν φτάνει να είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Το πακέτο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο. Πρέπει να είσαι καλός επαγγελματίας, καλός αθλητής, συνεπής στις υποχρεώσεις σου, συνεπής απέναντι στους συμπαίκτες σου και στον προπονητή. Και αν συμβαίνει όλο αυτό, τότε να διεκδικήσεις και τη θέση σου στην ενδεκάδα. Ο Κάλβο και ο. Πώς το λέγανε το... Ο Ναυτή. Ο Ναυτή. Ο Κάλβο και ο Ναυτή ήταν παικταράδες. Ο Κάλβο και ο Ναυτή. Ένα βράδυ όμως στην προετοιμασία της ομάδας στην Ελβετία, σηκώθηκαν η ώρα 2 το πρωί και βγήκαν βόλτα. Το πρωί ο Κούπερ πήρε τη διοίκηση και είπε τελειώστε τους. Τι πάνε να πει, δεν ήταν καλοί παίκτες? Τι λογική είναι αυτή? Όταν κερδίζω μπορώ να ξενυχτάω? Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Είναι αστιότητες. Τζάμπα το συζητάμε τώρα. Και να σας πω και κάτι. Όταν ξενυχτάει ένα παίκτη, σημαίνει ότι αρχικά δεν σέβεται τον εαυτό του, ρε φίλε, τώρα, για αυτό που κάνει. Καταρχήν, το συγκεκριμένο τώρα περιστατικό δεν έχει γίνει για ξενύχτη. Έχει γίνει για κάτι που έχει πει ο Μπαργκάν στον προπονητή. Έτσι.
και ο προπονητής, να μην κρυβόμαστε, έχει συγηθεί να μπει τέλος με τον Μπαργκάν. Να τον διώξει κοινώς η ομάδα. Να του λύσει το συμβόλαιο. Η εισήγηση του Σπανού είναι ξεκάθαρα ότι ο παίκτης πρέπει να φύγει. Έτσι. Αυτή είναι η εισήγηση του προπονητή και τελείωσε το. Τώρα, κανείς δεν είπε ότι είναι καλός παίκτης ο Μπαργκάν. Ή ότι ο Κάσος είναι καλύτερος. Έχουν συμβεί μια σειρά από διάφορα περιστατικά μεταξύ των δύο στις προπονήσεις της ομάδας. Του έχουν γίνει κατ' επανάληψη συστάσεις, του είχε δοθεί και μια ευκαιρία, όπως θα θυμάστε, μετά από δύο παιχνίδια που είχε μείνει και πάλι εκτός για να συνετιστεί. Προσπάθησαν να του βάλουν μυαλό, προσπάθησαν να του πούνε κάποια πράγματα, προσπάθησαν γενικότερα, έδειξαν ανοχή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, παρά το γεγονός ότι είχαν φτάσει τα αυτιά τους και τα νυχτοπερπατήματα και γενικά συμπεριφορές που δεν συνάδουν έτσι με το όλο κλίμα στην ομάδα. Αλλά ο συγκεκριμένος παίκτης, εντάξει, προφανώς έχει κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό του. Δείχνει τάσεις αυτοκαταστροφής ξεκάθαρα για μένα. Δηλαδή να έχεις τέτοιο ταλέντο και να μην μπορείς να το αξιοποιήσεις. Μπλατέλα είναι αυτή τη στιγμή για μένα ο πιο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής του Άρη. Και ο προπονητής αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει ούτε δημόσιες σχέσεις. Ο οποιοσδήποτε προπονητής, μην βλέπετε Ισπανός τώρα, οποιοσδήποτε και να ήταν στη θέση του εδώ, όταν πλέον διακυβεύονται άλλα πράγματα, θα πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Ο προπονητής πήρε την απόφασή του να εισηγηθεί την απομάκρυνση του Μπαργκάν. Τώρα το θέμα έχει πάει ξεκάθαρα στα χέρια της διοίκησης του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος καλείται να αποφασίσει το τι ακριβώς θα συμβεί. Ο προπονητής έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τον θέλει στην ομάδα. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Για να έχετε έτσι όλο το ρεπορτάζ συμπληρωμένο και να μην διαβάζετε δεξιά και αριστερά. Για να μην διαβάζετε κουτσοπολιά, να μην διαβάζετε ό,τι να είναι, να μην μπαίνουν μπρίζες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εμείς οφείλουμε να σας τη μεταφέρουμε. Έτσι. Γιατί υπάρχουν πάντα και οι πονηροί. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ούτε αν παίζει ο Κάσος ή ο Πασάς ή ο Μπαργκάν ή ο Πλατέλας. Εμένα με ενδιαφέρει μετά από 4 χρόνια που γυρνάμε με τον Αλέξη στα χωριά δεξιά και αριστερά, με ενδιαφέρει ο Άρης να επιστρέψει στη Σούπερ Λίγκα. Η ομάδα έχει ιεραρχία, υπάρχει μεγαλομέτοχος, υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει τεχνικός διευθυντής, υπάρχει προπονητής και υπάρχουν παίκτες, φροντιστές, γιατρός και οτιδήποτε. Δεν έχει καμία σχέση το αν θα φύγει ο Μπαργκάν και για ποιο λόγο, μάλλον το λόγο σας τον περιγράψαμε για τον οποίο ο προπονητής εισηγήθηκε αυτό το πράγμα, το αν παίζει ο Κάσος ή ο Πασάς ή οποιοδήποτε άλλος. Καμία σχέση, είναι άσχετα το ένα μεταξύ τους. Το γιατί χρησιμοποιεί ο προπονητής και γιατί κρίνεται ο προπονητής κάθε φορά και σε κάθε παιχνίδι. Και είναι άλλη κουβέντα αυτό. Για τον Μπαργκάν είναι άλλα τα ζητήματα και σας τα περιγράψαμε. Τι ακριβώς. Και νομίζω ότι η διοίκηση λογικά θα οδηγηθεί σε αυτή την απόφαση. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί αμέσως, επειδή έχουμε αυτή την τάση στον Άρη, αμέσως λέει ναι, κάνετε έτσι τον Μπαργκάν για να παίζει ο Κάσος. Αν κάναμε έτσι τον Μπαργκάν για να παίζει ο Κάσος και ο κάθε ένας από εμάς και αναφέραμε το θέμα, δεν θα είχαμε στην κριτική μας σήμερα ότι είναι τελείως λάθος το ότι έβαλε τον Κάσο στη θέση του Διαμαντόπουλου και είχε τον Καπνίδη εκτός αποστολής. Γιατί αυτό είναι που λέει ακριβώς ο Αλέξης. Είναι άλλο το θέμα του Μπαργκάν και άλλο το αγωνιστικό. Δεν τον έχει έξω για αγωνιστικούς λόγους. Και δεν έγινε κάτι χθες και σήμερα είπε τέλος, τελειώνουμε τη συνεργασία. Υπάρχουν 10 συνεχόμενα γεγονότα. 10. Και δεν μπορεί να νιώθει αδικημένος 5-0-6 ο Μπαργκάν, διότι τις ευκαιρίες του τις πήρε. Ίσα-ίσα κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν που είναι και πιο συνεπείς να θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο. Εγώ το έγραψα κιόλας, ο Μιλούνοβιτς. Δεν γίνεται να πει να μην πει. Παρά ο Μπαργκάν, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ή ο Λότας, χθες. Ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να αισθάνεται αδικημένος. Μπορεί να αισθάνεται αδικημένος από τον εαυτό του και όχι από τον προπονητή. Τις ευκαιρίες του τις πήρε, νομίζω. Αλλά είναι η κλασική περίπτωση ποδοσφαιριστή που αδικεί τον εαυτό του για μένα. Και ο Κατίδης, παιδιά, ήταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Εξαιρετικός. Ο καλύτερος της γενιάς του. Πλέον έπαιξε. Πλέον η καυτή πατάτα. Ή μήπως δεν σας ενδιέφερε και τότε αυτά που έκανε ή οτιδήποτε άλλο γινόταν στην ομάδα μέσα. Είναι αστείο να λέτε δεν με ενδιαφέρει αν ξενυχτάει ή αν δεν μιλάει καλά στον προπονητή. Η διοίκηση είναι ενήμερη για το θέμα και θα πάρει την απόφασή της. Πλέον ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει και θα πάρει την απόφασή της. Το Καπνίδη είναι εντελώς άλλη περίπτωση. Καμία σχέση με τον Μπαργκάν. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην κρυβόμαστε. Ο Μπαργκάν ήρθε στον Άρη λόγω των φιλικών σχέσεων που είχε και με τον Θόδωρο τον Καρυπίδη και με τον Σίμω τον Ορφανίδη. Γι' αυτό ήρθε.
Και φυσικά γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά υπάρχει... πρέπει να αντιληφθεί ότι επειδή είναι φίλοι του, αυτή δεν γίνεται να συμπεριφέρεται. Δεν παίζουμε με φιλίες ποδόσφαιρο, φίλε. Συγγνώμη, δεν είμαστε τώρα στο τεχνικό. Όπως και ο προπονητής από την άλλη, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η αιμονή του με κάποιους παίκτες τον εκθέτει. Και εκθέτει και τους ίδιους παίκτες για μένα. Εντάξει, φίλε 5-0-6, νομίζω ότι επειδή υπάρχει αυτή η σχέση, θα η φόρμουλα όντως θα βρεθεί. Δεν τίθεται ζήτημα. Αν πάμε προς τα εκεί, εντάξει, είναι. Δηλαδή, να μας κάνει προσφυγή και ο Μπαργκάν είναι να του κλείνουμε το μαγαζί. Γιατί τον χρωστάμε λεφτά. Γιατί τον χρωστάει λεφτά. Άμα του χρωστάει, ξέρω. Αν έχει κάποια δόση που δεν έχει πάρει ή κάποια χρήματα που από τα δεδουλευμένα μέχρι σήμερα που δεν τα έχει πάρει. Τώρα εντάξει, άμα επειδή ακριβώς είναι αυτή η σχέση που περιγράφεις, μας κάνει προσφυγή ο Μπαργκάν, εντάξει, πραγματικά να το κλείσουμε το μαγαζί, λέω εγώ. Εντάξει. Του Καπνίδη είναι άλλη περίπτωση. Να τα διαχωρίζουμε. Είναι άλλη περίπτωση. Δώσει, δικαιώμα, το παιδί. Ούτε το παιδί, καμία σχέση. Απλά θέλει να πέσει. Ίσα-ίσα είναι συνεπέστατος στις υποχρεώσεις του. Πάντοτε ήταν. Δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα ποτέ με τον Αντώνη Καπνίδη στα 4-3,5 χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα. Και τη δουλειά του, δόξα τω Θεώ, την έκανε ο Καπνίδης. Βγήκε και πρώτο σκόρερ τα 2 από τα 3 χρόνια και τα 2 χρόνια για άμα εθνική και πέρσι ήταν δεύτερο σκόρερ στην Football League. Νομίζω ότι το καθήκον του απέραντι στην ομάδα του έχει κάνει και με το παραπάνω ο συγκεκριμένος, κακά τα ψέματα. Τώρα, δεν είναι κακό να θεωρεί ότι θέλει περισσότερο χρόνο και να έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Ήδη, από όσο γνωρίζουμε, έχει ψαχτεί δεξιά και αριστερά για κάποια ομάδα και το ξέρει και ο Άρης αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεν βρει, αν μείνει, δεν θα χρησιμοποιείται. Είσαι σαν προπονητής, δεν έχει κάποιο πρόβλημα μαζί του. Κανένα απολύτως. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα ξεκάθαρα για το τι θέλει να κάνει ο Αντώνης ο Καπνίδης. Εάν θεωρεί ότι πρέπει να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και βρει κάποια ομάδα, νομίζω ότι αυτομάτως θα ζητήσει να φύγει. Εάν δεν βρει όμως, επειδή έχει και ένα συμβόλαιο και επειδή έχει και κάποια χρωστούμενα από την ομάδα, θα μείνει και θα αξιοποιηθεί, πιστεύω. Είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση η μία και η άλλη. Ούτε έχει πάει να ζητήσει να φύγει, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ναι, είναι δυσαρεστημένος για το ότι δεν παίζει πολύ. Ασφαλώς τον ενόχλησε που χθες ήταν εκτός αποστολής. Θεωρεί ότι θα έπρεπε να παίζει περισσότερο. Να σου πω κάτι. Επειδή μιλάμε και ανοιχτά κτλ. Και εγώ θα είμαι δυσαρεστημένος, φίλε. Ναι. Τώρα φαίνεται και με τον Κάστο, παιδί που είναι και δουλευταράς και έχει προσπαθήσει και στα πρώτα παιχνίδια βοήθησε και πολύ. Λες και έχω αιμονή εγώ με το παιδί. Δεν είναι σεντερφόρο Κάσος. Δεν γίνεται να μείνει έξω ο Καπνίδης για να παίζει ο Κάσος. Και το λέμε με την τεράστια άνεση που μας έχουν δώσει τα θετικά αποτελέσματα που είναι δημιούργημα του προπονητή που είναι αυτή τη στιγμή την ομάδα. Η δουλειά που βγάζει η ομάδα, το γεγονός ότι τρέχει η ομάδα, οι 8 νίκες και οι 2 ισοπαλίες πιστώνονται στο σπανό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο προπονητής δεν θα έχει και κριτική. Δεν γίνεται να μην μπαίνει ο Καπνίδης αλλαγή και να μπαίνει ο Κάσος center for. Δεν είναι center for το παιδί. Ναι. Όταν στην ομάδα δεν υπάρχει κάποιος Ιμπραήμοβιτς, εντάξει, ή κάποιος επιθετικός τέτοιας κλάσης, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι οποιοδήποτε και αν ήταν στήση του Καπνίδη θα αισθανόταν αδικημένος. Από αυτό που συμβαίνει. Εγώ και ως Μιλούνοβιτς θα ένιωθα δικημένος. Δεν μου δίνεις ευκαιρία να παίξω. Ενώ έχεις δώσει 15 στους ίδιους παίκτες. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Καπνίδης, υπάρχει και το άλλο σκέλος. Ότι δεν μπορεί να φύγει, ρε παιδιά, άμα δεν έρθει κάποιος. Δηλαδή η ομάδα ποιο θα μείνει, μόνο το Διαμαντόπουλο. Ναι, θα ζητήσει, ναι, εννοείται. Γι' αυτό εκεί μπαίνει ο Μπαστακός, λοιπόν. Εγώ έχω εκφραστεί για το παιδί. Θεωρώ ότι ο Καπνίδης είναι πολύ καλύτερος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει. Αν φύγει ο Καπνίδης, πρέπει να έρθει και κάποιος. Φεύγει ένας, αλλά πρέπει να έρθει ή ένας εισάξιος ή τουλάχιστον να είναι καλύτερος, παιδιά. Λίγο καλύτερος από αυτόν που υπάρχει ήδη στο ρόστερ της ομάδας. Εντάξει, δεν ξέρω το παιδί, αν αυτός ο Μπαστακός μπορεί να. Μακάρι να κάνουμε εμείς λάθος και να αποδειχθεί, εάν αποκτηθεί, λίρα 100 ο συγκεκριμένος. Πάντως, για να. Επαναλαμβάνω, για να φύγει κάποιος θα πρέπει να έρθει πρώτα, να έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του στην ομάδα. Και όλα εξαρτώνται από τη στάση που θα κρατήσει από εδώ και πέρα ο Καπνίδης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει διαμηνήσει στον εκπρόσωπό του ότι είναι δυσαρεστημένος και ότι αν βρεθεί ομάδα θα ήθελε να αποχωρήσει. Από εκεί και πέρα θα φανεί τις επόμενες μέρες τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία φυσικά καταλαβαίνετε ότι θα φέρει και το άλλο, δηλαδή τον αντικαταστάτη. Εφόσον αποχωρήσει από το ρόστερ της ομάδας. Ο Σπανός και στη σημερινή συνάντηση που έγινε με τον Μυροφορίδη και τον Σίμω τον Ορφανίδη
διαμήνυσε και πάλι την, τη γνωστή του επιθυμία, δηλαδή παίκτη στο 9, στο κουτί και στο 10. Αυτούς τους δύο. Στο 10 έχω. Αν μπορεί να αποκτήσει. Έχω. Ποιον? Τον Ανάκογλου. Ναι, έχει μείνει πάρα πολύ καιρό, ρε Χρυσανθέ. Τώρα δεν ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις από τον Ανάκογλου. Ναι. Δεν μπορείς να στηριχθείς πάντως γιατί το παιδί δεν είναι. Εσύ είσαι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά όταν έχεις λείψει τόσους μήνες, χρειάζεσαι ένα διάστημα προσαρμογής. Χρειάζεται να έχεις, θα έχεις τρεξίματα, θα έχεις αντοχές, θα έχεις ρυθμό. Ναι. Είναι. Μπαίνει καταρχήν το παιδί τώρα, πότε μπαίνει? Το Φλεβάρι νομίζω μπαίνει. Το Φλεβάρι ή το Γενάρη? Το Φλεβάρι. Δεν είναι, είναι να. Πολύ ρίσκο να ποντάρεις. Όχι, επαναλαμβάνω, γιατί δεν είναι καλός παίκτης. Απλά γιατί έχει λείψει τόσο μεγάλο δεν έχω λεφτά να πάρω χρονικό διάστημα. Να πω ψέματα στον κόσμο ότι έχω λεφτά να πάρω άλλον? Δεν έχω. Εάν στο τραπέζι τέθηκαν και 2-3 περιπτώσεις παικτών στο 10, οι οποίες είναι προσιτές οικονομικά, με όχι πολλά χρήματα. Ναι. Είναι στο χέρι της διοίκησης, εάν κρίνει ότι έχει τη δυνατότητα, δεν θα διαταραχθούν κάποιες άλλες ισορροπίες, να τους αποκτήσει. Εάν κρίνει ότι δεν μπορεί, δεν θα τους αποκτήσει. Ναι. Εντάξει, προτεραιότητα σίγουρα αποτελεί στο φορ, με το όνομα του Μπαστακού σε σχέση με το τι θα γίνει με τον Καπνίδη, όπως σας περιγράψαμε. Και υπάρχει πάντοτε και η πισινή με το Ρούνι, από τώρα, μην την ξεχνάμε. Εγώ δεν την αφήνω στην άκρη. Ίσα-ίσα μπορεί στο τέλος του μήνα. Να τον δούμε να έρχεται στο κλειάνο και να δεν βρεθεί κάτι άλλο. Το καλοκαίρι έρχεται τώρα, σίγουρα. Να έρθει από τώρα, εάν δεν βρεθεί κάτι άλλο. Δεν το θεωρώ απίθανο δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει. Θα δούμε στην πράξη πώς θα πάει το λόγο. Ποιο μάτς είναι αυτό, Ηρακλής. Ηρακλής Καλκίδας. Ηρακλής, Ηρακλής Καλκίδας. Δύο Ηρακλίδες παίζουν. Ωραία. Ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε ενημέρωση και για το μάτς. Βόλεϊ. Υπάρχει ζωντανή μετάδοση από το δεύτερο κρατικό κανάλι. Ηρακλής Χαλκίδας. Λοιπόν, θα πάμε στο break, αναγκαστικά, υποχρεωτικά. Πάμε, Μπίλι, πάμε, break. Έχουμε περάσει πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε πάντοτε στον Λίμπερο 107 και 4. Ο 506 επιστρέφει με ένα ακόμη μήνυμα και λέει ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ βρώμικο και η αιμονή σε κάσο πασά καταντάει ύποπτη ακόμα και αν δεν είναι. Η χρησιμοποίηση του πασά χθες στο 10, δηλαδή πίσω από τον Διαμαντόπουλο, είχε ένα συγκεκριμένο τακτικό σχέδιο και ένα προσανατολισμό. Τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, γιατί καλό είναι να ρωτάμε κάποια πράγματα πριν εκφέρουμε την άποψή μας. Επειδή είναι πιο γρήγορο στο κομμάτι αυτό από τον Παυλή, ήθελα ένα πιο γρήγορο και πιεστικό παίκτη, ούτως ώστε να δυσκολέψει την κυκλοφορία του Απόλλωνα Πόντου ο Έλληνας τεχνικός. Και αυτό τον στόχο είχε η χρησιμοποίησή του και στο πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον όσο το διάστημα δηλαδή, κατά 30-35 λεπτά που η ομάδα ήταν καλή, νομίζω ότι και ο Πασάς σε αυτό τουλάχιστον το κομμάτι που τον ήθελε ο προπονητής του ανταποκρίθηκε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ κακός, δεν το συζητάμε. Είχε πολλά λάθος κοντρόλ, είχε κακές μεταβιβάσεις. Γενικότερα ήταν εκτός κλίματος το δεύτερο ημίχρονο και πολύ σωστά έβαλε τον Παυλίδη στη θέση του. Τώρα για τον ηγεμονή του στον Κάσο. Εντάξει. Και οι προπονητές πολλές φορές έχουν κάποια κολλήματα με κάποιους παίκτες. Εγώ αυτό έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Καλά, όλοι. Ναι. Έχουν κάποιους ποδοσφαιριστές τους. Τους γουστάρουν, ρε παιδί, πώς το λένε. Είναι άλλο. Είναι άλλο. Και εγώ, ας πούμε, έγραψα ένα άρθρο στο SDNA που έβαλα αυτά τα δύο παραδείγματα, τον Κάσο και τον Πασά. Εγώ εξήγησα τώρα γιατί θέλω να εξηγώ πάντοτε αυτό το κάνω. Φυσικά. Για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκε. Ο προπονητής τα βάζει κάτω και λέει ότι έχω να αντιμετωπίσω πάντα αυτόν. Ένα σκεπτικό, παίζει έτσι. Θα βάλω λοιπόν αυτόν γιατί θέλω να κάνω αυτό. Μπράβο, πρόσεξε όμως. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν όντως πολύ κακός και τον άλλαξε. Πρόσεξε όμως. Εγώ θα μιλούσα διαφορετικά αν ο Κάσος και ο Πασάς παίζανε στα άκρα που είναι η θέση τους. Ναι. Και ήταν κακοί. Και διαφορετικά από το να πρέπει να τον βάζω μια αριστερό εξτρέμ, μια δεξί εξτρέμ, μια δεκάρι, μια σεντερφόρ. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή αν δεν ερχόταν ο Πλατέλας. Ο οποίος Πλατέλας κάνει τη διαφορά, ναι, μέχρι στιγμής. Δεν ήταν επιλογή ούτε του προπονητή ούτε του Μυροφορίδη ο Πλατέλας.
Με ποιους θα παίζαμε? Με ποιους θα παίζαμε? Με αυτούς. Με αυτούς θα παίζαμε. Γι' αυτό λέω ότι και ο προπονητής, αυτό που λέω ο 506 έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Σπανό και πραγματικά ένας προπονητής που εμένα μου αρέσει. Αλλά όταν βλέπω κάποια πράγματα που είναι ακριβώς από αυτό, γιατί είναι αυτό που λες, είναι η αιμονή, όλοι οι προπονητές έχουν. Από τον Μουρίνιο μέχρι τον τελευταίο στα τοπικά. Έχουν 2-3 παίκτες οι οποίοι τι είναι, που είναι αυτό το στυλ που είναι ο Κάσος και ο Παστάς. Δηλαδή είναι, είναι επιθετικοί οι οποίοι τρέχουν, μαρκάρουν, πιέζουν. Κάνουν δηλαδή πράγματα που δεν τα κάνει ένας άλλος επιθετικός. Ναι, αλλά εδώ στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση, η κρίση των περισσότερων που είμαστε απ' έξω δεν είναι φυσικά προπονητική, είναι λίγο ερασιτεχνική. Άρα πού τους κρίνουμε? Στην τελική πάσα, στο σουτ, στο γκολ. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η δυσφορία. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι θα έπρεπε με κάποιους παίκτες, ίσως και από αυτό, να σου πω κάτι, δεν μπορεί να αδικήσει εντός εισαγωγικών τον Γκάσο πλέον ή τον Πασά, γιατί τους έχει δώσει πολλές ευκαιρίες. Δεν θα πει κανένας από αυτούς τους παίκτες, αν έμπαινε δηλαδή ο Μιλούνοβιτς το 65, θα λέγει κανένας γιατί έβαλε τον Μιλούνοβιτς και τον Γκάσο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Προφανώς. Όπως επίσης, έχει 100% δίκαιο ένας προπονητής και εγώ κατάλαβα κατευθείαν τη λογική του της αλλαγής του Μαραγκού. Γιατί δηλαδή έβαλε τον Μαραγκό? Γιατί ήταν 2-0 και έβλεπε ότι ο Ελουντούλου έπαιρνε την μπάλα και λίγο κινήθηκε ο Απόλλωνας. Η ομάδα είχε από το 60 και μετά 65 κάθισε. Έτσι. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Κάναν 3 σουτ στα Περιστέρια βέβαια. Ναι. Αλλά... Και ήθελα να το κλειδώσει κατά κάποιο τρόπο. Σου λέει άσε τώρα. Σου λέει μια στραβοκλωτσιά, γίνει στο 80 τίποτα, 75 κάνα 2-1 και γίνει ροντέο το μάτς μέχρι το τέλος. Άσε τώρα, ήτανε δεν ξέρεις που ήταν γίνεται. Έτσι και το... Και το κλίμα και σου λέει, ορθά νομίζω σκέφτηκε εκεί ο προπονητής, ο κάθε προπονητής, ο σοβαρός προπονητής έτσι όμως... έπρεπε. Ο κόσμος εκείνη την ώρα βέβαια βλέπει, αλλά βάζει 2-0, κερδίζει αμυντικό μέσο που παίζει και στόπερ μπροστά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και έχει δηλαδή στην ουσία 3 αμυντικά χαφ, ενώ κερδίζει 2-0 τον με 10 παίκτες από όλων απόντου. Το λογικό είναι αυτό, και εγώ άμα ήμουν έτσι στην κερκίδα θολωμένος εκείνη την ώρα και μέσα στην ένταση, μπορεί να σκεφτόμουν αυτό. Αλλά έρχεται ο προπονητής και σου λέει ότι βλέπω έχει κάνει αλλαγές ο αντίπαλος. Βλέπω ότι η ομάδα μου έχει καθίσει. Βλέπω ότι ο Μουμίν έχει πάλι κουραστεί και κάνει λάθη από το 60-65 και μετά. Βλέπω ότι έχει ανακτήσει την κατοχή κυρίως ο αντίπαλος. Ότι είμαστε επιπόλαιοι. Επιπόλαιοι, ναι. Δεν είμαστε σοβαροί, το είπε. Ότι δεν είμαστε σοβαροί, είπε στην συνέντευξη τύπου σε εκείνο το διάστημα. Και σου λέει, κάτσε να το κλειδώσω για να έχω ήσυχο το κεφαλάκι. Και στο τέλος της ημέρας, παιδιά και της κουβέντας, ξέρετε τι μετράει. Να κάνει τη δουλειά του Άρης και να βγει κατηγορία. Γι' αυτό είναι θετικό το πρόσημο του Σπανού, ρε φίλε. Να κάνει τη δουλειά του. Και όχι δημόσιες σχέσεις. 8 νίκες και 2 ισοπαλίες έχει. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσει και τρίτο αμυντικό μέσο, τι να κάνει. Ωραία. Έτσι το σκέφτεται ο 8 μπορεί να βάλει. Δεν κατά. Πέρσι ο Αναστόπουλος, δε φίλε, να σου πω κάτι. Το μάτς είναι 1-2. Και στο 91. Γιατί μετά... Θα του έλεγε κανένα γιατί γύρισε στην ομάδα πίσω με 10 παίκτες 47. Ναι, γιατί μετά θα γινόταν σου λέω κανένα 2-1. Ήρωα θα γινόταν. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα έτσι είναι. Okay. Απλά να το δει και ο προπονητής, φαντάζομαι το βλέπει, το ακούει. Γενικά τον έχω για ανοιχτό μυαλό τον Σπανό. Είναι άνθρωπος, από ό,τι έχω αντιληφθεί, εντάξει, δεν έχω την καθημερινή, δεν τον παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο για χάρη του ρεπορτάζ. Αλλά όσες φορές έχω μιλήσει με τον άνθρωπο, βλέπω ότι ακούει. Δεν είναι αφοριστικός, δεν είναι αιμονικός με την έννοια να πει δεν αυτό να αδικήσει, είναι τέλος. Δεν θέλει να αδικήσει, προσπαθεί να είναι δίκαιος και τίμιος απέναντι στους παίκτες. Σίγουρα έχει κάνει και αυτός κάποια λάθη. Σίγουρα κάποιες επιλογές δεν του βγαίνουν. Προσπαθεί να τις αλλάξει. Δεν είναι δογματικός. Και το λέει και ότι δεν σημαίνει ότι δεν κάνω και λάθη εγώ ως προπονητής. Και είναι τεράστιο προσόν. Ναι, αλλά αυτό με τον Γκάσο και τον Πασά βλέπεις. Αυτό που λέει ο 506 έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή είναι στο όριο ότι ο άλλος σκέφτεται πονηρά, ρε παιδί μου. Εντάξει. Στον Άρη όλο έχουμε την τάση γενικά να σκεφτόμαστε λίγο πονηρά. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι λίγο παραπάνω στον Άρη. Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα. Μας το είχαμε πει ότι θα προσπαθήσαμε να φιλοξενήσουμε ένα ποδοσφαιριστή της ομάδας και μάλιστα έναν από τους πολύ έμπειρους της ομάδας που έχει παίξει και με προπονητή του Δημήτρη Καλαϊτζίδη στην Βέρεια, τον τερματοφύλακα του Άρη που είναι και υπεύθυνο σε ένα μεγάλο βαθμό και για του Άρη και την καλύτερη άμυνα, τον Γιώργο τον Καντιμήρη. Γιώργο, καλή χρονιά και να σου ζήσει και το νέο μέλος της οικογένειας και από τον αέρα εδώ. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Έχουμε το νέο μέλος πλέον εδώ στην οικογένεια. Πώς είναι με 3 παιδιά, δύσκολα, δύσκολα είναι, αλλά πολύ όμορφα. Γιώργο, μισό λεπτό. Βγαίνουμε φωτογραφία, ρε φίλε, για την Άρης είσαι. Η σύζυγος έχει την κοιλιά έτοιμη να γεννήσει και όταν αγοράζουμε την εφημερίδα και το ημερολόγιο έχει γεννήσει. Τι γίνεται εδώ? Ήταν στις μέρες. Δεν έχουμε το μωρό φωτογραφία.
Δεν έχουμε το μόνο φωτογραφία, θα το βάλουμε κι αυτό. Θα το βάλουμε. Πόσα έχεις? Τρία. Τρία. Δύο αγόρια, ένα κορίτσι. Εντάξει. Τώρα είστε το κορίτσι. Ξέρεις ότι σε κερδίζω, έτσι. Τέσσερα. Τέσσερα-τρία είμαστε. Έχουμε μέλλον. Έχεις έτσι. Εντάξει, το αγόρι το μεγάλο το βλέπουμε, το φέρνεις κάθε φορά στο, στο γήπεδο. Ναι, είναι σταθερό, σταθερό. Σταθερό σε κάθε παιχνίδι είναι εκεί στο γήπεδο μέσα. Ναι. Έχει εξελιχθεί λίγο σε, σε μασκότ, έχει εξελιχθεί λίγο, νομίζω. Βέβαια, βέβαια, ναι, γιατί όχι. Είναι μέσα από βοηθητήρια, είναι μαζί μου και στις προπονήσεις έρχεται σε πολλές προπονήσεις από γευματινέ. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, εντάξει, το χαίρεται, το χαίρομαι και εγώ. Περνάμε πολύ ωραία. Αυτά είναι όμορφα, αυτά είναι όμορφα και μακάρι να το, να το συνεχίσει. Δεν ξέρω, θα, έτσι, θα τον οθήσεις να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο ή θα τον αφήσεις μόνο του να το φάσεις? Ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ναι. Εντάξει, το θέλω να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει και εμένα, μ' αρέσει και στην οικογένεια. Μακάρι. Ναι. Θα το δούμε στο μέλλον. Θα το δούμε στο μέλλον. Πάμε λίγο στο, στο χθεσινό το παιχνίδι. Ο Άρης ήθελε να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά από δύο ισοπαλίες στο κλείσιμο του 2017. Το κατάφερε κρόντας τον Απόλλωνα Πόντου. Επανέφερε, αν θέλεις, την τάξη κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ήρθε σχετικά εύκολα αυτό το τρίποντο χθες, έτσι δεν είναι? Σίγουρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι είχαμε δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε κάποια πράγματα που είχε καλά ο Πόλωνας. Ναι. Μας βγήκανε στο πρώτο ημίχρονο, μας βγήκε αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό το παιχνίδι οδηγήθηκε εκεί στο 2-0, ώστε να είμαστε πιο άνετοι στη συνέχεια του αγώνα. Γίνεται πολλή κουβέντα βέβαια για το ότι ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλός, ότι δεν ανέβασε στροφές περισσότερες, παρά το γεγονός ότι έπαιζε και με παίκτη παραπάνω. Τι άποψη έχεις εσύ για όλη αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει από χθες? Εντάξει, τώρα πάνω στο, σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι κάναμε 2-3 ευκαιρίες για να κάνουμε το σκορ 3-0. Μπορεί να μην είχαμε το ρυθμό του πρώτου ημίχρονου. Αλλά αυτό εντάξει είναι και θέμα διαχείρισης. Ναι, με θέλαμε, αλλά έτσι όπως οδηγήθηκε το παιχνίδι είχε πέσει πολύ ο ρυθμός, οπότε ήταν αναμενόμενο αυτό που, που έγινε. Βασικά επιλέξαμε εσένα σήμερα, Γιώργο, γιατί ήσουν θεατής τζάμπα στο παιχνίδι. Δεν πλήρωσε εισιτήριο. Ναι, καθαρά, ναι. Και έβλεπες όλο το μάτς, ήσουν άνετος, γι' αυτό έχεις μια καλύτερη άποψη μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Περίμενες τόσο εύκολη επικράτηση? Νομίζω την μπάλα την έπιασε καταρχήν, γιατί 2-3 σου πήγαν out. Ακούμπησες μπάλα καθόλου? Εντάξει, όχι, χθες δεν χρειάστηκε. Καλό είναι αυτό για ένα τερματοφύλακα. Εντάξει, σίγουρα όλα τα παιδιά προσπαθούμε για το καλύτερο. Κάθε στιγμή είναι άλλα παιδιά αυτοί οι πρωταγωνιστές, κάποιες φορές άλλοι. Αλλά πάνω απ' όλα είναι το σύνολο και γι' αυτό είμαστε στην ομάδα. Για να φτάσουμε την ομάδα εκεί που θα είναι του χρόνου. Ναι. Ο Άρης έχει ένα σερί πλέον, ένα ρεκόρ μάλλον, όχι σερί, 8 νίκες, 2 ισοπαλίες στα πρώτα 10 παιχνίδια. Δηλαδή σχεδόν συμπληρώνουμε και το 1/3 του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι είναι απόλυτα θετική η συγκομιδή, έτσι είναι? Βέβαια, εντάξει, εννοείται ότι είναι θετική η συγκομιδή. Εντάξει, η ομάδα θέλουμε από την πρώτη στιγμή να είναι πρώτη. Είναι πρώτη, συνεχίζει και θα είναι εκεί μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Εντάξει, κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά, θέλουμε να κερδίζουμε, να είναι χαρούμενος ο κόσμος μας, να είμαστε χαρούμενοι εμείς στις προπονήσεις, σε όλα αυτά που κάνουμε και συνεχίζουμε. Λέγεται, γράφουμε κι εμείς, ότι πλέον υπάρχει δυνατότητα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, άρεσε να αξιοποιήσει ένα πρόγραμμα που έχει θεωρητικά πιο βατό, να έχει ξεκαθαρίσει κατά κάποιο τρόπο σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση άνοδος. Το βλέπεις και εσύ έτσι, γιατί έχει τώρα 6 παιχνίδια σύν αυτό του Αχαρναϊκού που το κερδίζει στα χαρτιά, που είναι με ομάδες από τη μέση και κάτω του βαθμολογικού πίνακα. Σίγουρα, εντάξει, θεωρητικά έτσι πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να είμαστε σοβαροί, όπως είμαστε από την αρχή της προετοιμασίας, από τους αγώνες, ώστε κάθε παιχνίδι στο τέλος του να είμαστε νικητές και να βλέπουμε το επόμενο, ώστε να φτάσουμε στο στόχο. Από τις υπόλοιπες ομάδες, Γιώργο, ποιες βλέπεις να αντέχουν μέχρι το τέλος, ποιες έχουν κάνει εντύπωση ενδεχομένως? Εντύπωση έχει κάνει σίγουρα η Παναχαϊκή. Αν και εγώ το πίστευα αυτό για την Παναχαϊκή, είχα δει κάποια παιχνίδια στην αρχή. Ναι. Μου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού, το έδειξε και σε εμάς στην δικιά μας έδρα. Πιστεύω λόγω οργάνωσης, λόγω ανθρώπων που έχει μέσα, ότι είναι μια ομάδα που θα αντέξει μέχρι τέλος. Από εκεί και πέρα,
Εντάξει, τα τρίκαλα έρχονται από πίσω αρκετά καλά πλέον. Και ο Όφη, δεν ξέρω, τώρα, λόγω των προβλημάτων, λόγω όλα αυτά που γίνονται, δεν ξέρω αν μπορέσει να ακολουθήσει. Εσείς είστε κατά κάποιο τρόπο αγχωμένοι ή νιώθετε μια σιγουριά ότι ο Άρης θα τερματίσει την πρώτη θέση? Αγχωμένοι δεν είμαστε σίγουρα. Δεν έχουμε άγχος. Ξέρουμε που πατάμε, ξέρουμε τις δυνατότητες της ομάδας. Προσπαθούμε μέσα από επαγγελματισμό και προσπάθεια να είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας και να το δείχνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο που το έχουμε κάνει τουλάχιστον σε 90%. Είναι το δυνατό σημείο του Άρη η ανασταλτική του λειτουργία? Το επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί γι' αυτό στο Βέβαια, εννοείται αυτό. Ναι, είναι δυνατό σημείο η ανασταλτική λειτουργία. Με 4 γκολ παθητικό σε 10 παιχνίδια είναι καλό συντελεστής. Ίσως μπορούσαμε και λίγο καλύτερα με βάση ένα παιχνίδι που ήμασταν με τον Εργοτέλη λίγο ένα 2 γκολ. Πιστεύω όμως ότι η εξάδα πίσω με μένα 7 είμαστε πάρα πολύ καλά και το δείχνουμε. Ναι, και αλήθεια είναι ότι σπανίως, αν εξαιρέσει κανείς τον δεξιό μπακ που πολλές φορές συναλλάσσει τον Μπούρμπος με τον Τζανακάκη, είστε ίδιοι. Δηλαδή υπάρχει μια χημεία πλέον. Ναι, συνήθως πίσω είμαστε πάνω κάτω ήδη παίκτες. Σίγουρα είναι και καλό αυτό γιατί έχουμε καλή συνοχή, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εντάξει, όποιο παιδί χρειαστεί να αγωνιστεί, σίγουρα θα μπει πιο γρήγορα στο κλίμα της ομάδας. Για το μάτς της Κυριακής τι βλέπεις? Βέβαια την είχαμε αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Λάρισσας στο δικό του γήπεδο, βέβαια το πιο και μικρό εντός. Όχι, και εντός στο Βικελίδης. Ένα εκτός και ένα εντός. Σίγουρα εντάξει, νομίζω ότι θα είναι λίγο αλλαγμένη η ομάδα από ό,τι βλέπω με 2-3 παίκτες που λείπουν. Είναι μια ομάδα που πιστεύω δεν θα μας δημιουργήσει προβλήματα αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή ώστε να κερδίσουμε τον αγώνα. Αποβάλαμε και τον Τζιλούλη που έχει βάλει 6 γκολ, οπότε είμαστε εντάξει. Το μόνιμο σκόρερ. Εντάξει, εμείς κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε τη συνολική ομάδα του αντιπάλου. Έτσι. Σίγουρα βλέπουμε τα του, βλέπουμε τα μειονεκτήματα και αναλόγως κρίνουμε πώς θα πάμε στον αγώνα. Πάντως, πολλές φορές ξέρεις αυτά τα παιχνίδια, όπως είδαμε άλλωστε και στο Αίγιο, κρύβουν και τις μεγαλύτερες παγίδες. Γιατί όλοι λένε ότι τον Άρη δεν το φοβήθηκαν ούτε στη Δράμα, ούτε στα Τρίκαλα, ούτε χθες με τον Απόλλωνα που είναι μια καλή ομάδα. Με το Αίγιο ήταν που όλοι φοβόμασταν λίγο παραπάνω την Κέλλη. Ήταν βέβαια και οι συγκυρίες μετά το μάτς με τον Όφη, Τετάρτη. Γι' αυτό αναφερθήκα πριν σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς θεωρητικά όλα μπορεί να είναι εύκολα, αλλά όταν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα θέλει αρκετή προσπάθεια, να είσαι σοβαρός. Εντάξει, και στο Αίγιο μπορεί να μην είμαστε αυτοί που είμαστε, αλλά και μπορούσαμε να κερδίσουμε ή μπορούσαμε και να χάσουμε. Με τις δύο φάσεις στο τέλος, Βέβαια, εντάξει, γιατί στην ουσία αυτές οι δύο φάσεις ήταν. Πάλι ήσουν θεατής. Πάλι ήσουν θεατής στο 90 λεπτό, αλλά στο 92 και στο 95. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλο το 90 λεπτό, 95 λεπτά. Ώστε να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές και οι νικητές. Όταν ήρθες στον Άρη, κακά τα ψέματα, δεν ήσουν επιλογή από αυτές που λέμε του τεχνικού διευθυντή ή του προπονητή. Σε γνώριζε βέβαια ο κύριος Καρυπίδης από την παρουσία στη Βέρεια, αλλά πήρες κατευθείαν τη θέση του βασικού. Νιώθεις και δικαιωμένος γιατί σου την επιλογή. Δεν το λέω με την έννοια ότι ήρθες στον Άρη, φαντάζομαι ότι το ήθελες κι εσύ γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ότι άλλο είναι να σε πάρει ο Μυροφορίδης και να σε πει Γιώργο, σε θέλω, και είναι διαφορετικό να έρθεις και να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του προπονητή. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να μην είναι επιλογή του κύριου Μυροφορίδη, αλλά ήταν σίγουρα σε συνεννόηση των δύο ανθρώπων. Και του προπονητή εννοείται, ώστε να έρθω στην ομάδα. Δεν ήταν μόνο μια επιλογή, ας πούμε, του κύριου Καρυπίδη. Ήταν συνολική επιλογή, έγινε συζήτηση μεταξύ τους, μεταξύ και εμένα. Οπότε έγινε το deal, ας πούμε. Και σίγουρα και όλοι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Μήπως άργησες λίγο να έρθει τον Άρη? Λίγο νωρίτερα εννοώ. Ίσως, ναι. Πάντως δεν πειράζει, έρχονται καλές στιγμές. Έρχονται καλές στιγμές και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πλέον μέλος του Άρη.
Και μακάρι και στη συνέχεια. Μάλιστα. Πάντως, χθες γενικά τα πρόσωπα ήταν αρκετά γνώριμα, ένθεν κακήθεν. Παίκτες, προπονητές. Ναι, εντάξει, πολύ παίκτες, σίγουρα. Ναι. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα. Και εσύ και η οικογένειά σου και στο τέλος της χρονιάς να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την επιστροφή της ομάδας στη Super League. Ναι, αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον τερματοφύλακα του Άρη, τον Γιώργο τον Καντιμύρη, για το χθεσινό παιχνίδι. Ο Άρης με 4 γκολ παθητικό είναι η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, έτσι να λέμε και κάποια πράγματα. Και είδατε τι είπε στην αρχή, ότι δουλέψαμε ένα πλάνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και μας βγήκε στο πρώτο ημίχρονο, γιατί μπορεί να λέμε, και όντως αυτό συνέβη, δεν απειλήσε σχεδόν καθόλου παρά μόνο αυτά τα δύο σουτ στο τέλος ο Απόλλων Πόντου, αλλά για να γίνει αυτό κάτι προηγήθηκε, δηλαδή και η ομάδα δούλεψε ένα τακτικό πλάνο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας και βγήκε αυτό ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Τον ακούσατε τι είπε το Γιώργο τον Καντιμύρη? Δεν γίνονται τυχαία τα πράγματα. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια προετοιμασία, θα πρέπει να έχει αναλυθεί ο αντίπαλος, θα πρέπει να έχουν επισημανθεί τα δυνατά του και τα αδύνατά του σημεία και στο πρώτο ημίχρονο και ειδικά μέχρι το διάστημα που ήταν μέσα στο παιχνίδι με 11 ο Απόλλων Πόντου και ουσιαστικά μέχρι και το 2-0, το μάτς ήταν ανοιχτό και ο Άρης το ήλεγχε απόλυτα και είχε εξουδετερώσει 100% όλα τα ατού των φιλοξενούμενων και τον είχε βγάλει εκτός ουσιαστικά παιχνιδιού. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί το έκανε ο Άρης. Να συμβεί. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, υπάρχει μια ανακοίνωση μακροσκελέστατη που διαβάζω του Απόλλωνα Πόντου, η οποία αναφέρεται στη διαιτησία και κάνει και μια αναφορά στο τρίτο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης και ουσιαστικά καθιστά ανεπιθύμητους τους συνάδελφους οι οποίοι ήταν οι χθεσινοί σχολιαστές του αγώνα. Παιδιά, έμενα στο γήπεδο, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη με τη μετάδοση και για ποιο λόγο ο Απόλλων Πόντου διαμαρτύρεται. Ουσιαστικά καταλογίζει από ό,τι βλέπω ότι μεροληπτούσαν υπέρ του Άρη. Μάλιστα. Το ακούσαμε και αυτό. Και φυσικά παραθέθηκε μέσα από βίντεο εκφράζοντας τα παράπονα για την χθεσινή διαιτησία. Δεν βάλατε και το βίντεο όμως της αποβολής του Βρονταρά στο 8ο λεπτό στο μάτς με την Παναχαϊκή, όπως και τον γκολ στη Βέρεια. Βάλτε και αυτά τα βίντεο, μην βάζετε μόνο αυτά. Βάλτε και αυτά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Θα σας πούμε ότι για το παιχνίδι το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή για την Volley League, στο δεύτερο σετ είμαστε. Ο Ηρακλής έχει κερδίσει το πρώτο σετ, τον Ηρακλή Χαλκίδας 25-20 και είμαστε στο 8-10 στο δεύτερο σετ. Να σας ενημερώνουμε και για αυτή την αναμέτρηση. Έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία της εκπομπής. Για λίγο ακόμη εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας αν θέλετε να επικοινωνήσουμε. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Ο 506 λέει επίσης εύχομαι του χρόνου η ομάδα να είναι τέτοιο επίπεδο που δύσκολο θα βρίσκουν θέση στην αποστολή. Αναφέρεται στους παίκτες που σχολιάζαμε και πριν από το διάλειμμα κάποια στιγμή. Μακάρι να είναι τέτοιο το ρόστερ του χρόνου, φίλε 506, που να μας απασχολούν τέτοιου είδους ζητήματα. Σας είπα έτσι πριν το διάλειμμα και για την ανακοίνωση, είναι αρκετά μεγάλη που έβγαλε ο Απόλλων Πόντου, ο οποίος θα βάζει και με την ελετρία. Το καλύτερο είναι, λέει, με τα φάλτσα εκεί του Μπούρμπου, λέει, που βγήκε, λέει, τα φάλτσα. Και ενώ τα φάλτσα, λέει, βγαίνουν ένα μέτρο προς τα έξω, μετά η μπάλα επανέρχεται δύο μέτρα προς τα μέσα. Αυτά είναι καλή ανάλυση. Αυτή είναι η ωραία ανάλυση. Φυσικά, δεν λέει ότι αλλάζει η φάση από το Βεργόνι. Έτσι, ότι είναι offside, λέει, τον κολ του Άρη. Έτσι, ότι υπάρχουν τρεις κίτρινες κάρτες, τα ξέχασε. Ότι υπάρχει πέναλτι στο Σαμαρά, το ξέχασε. Ότι έχει πάρει το παιχνίδι στη Βέρεια με 100-0 διαιτησία υπέρ, το ξέχασε. Το ότι ο Βρονταράς γίνει στο 5ο λεπτό, το ξέχασε. Του φταίει η R3 τώρα. Εντάξει. Η πλάκα είναι ότι χθες οι συνάδελφοι στην R3 πάντως τα ακούγανε και από τους Αριανούς και από αυτούς. Που όπως γίνεται πάντα βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος πάντων. Ο Απόλλωνας δεν πέρασε το κέντρο. Δεν πέρασε το κέντρο. Όλο το μάτς. Και πριν το 1-0 και μετά το 2-0 και παντού. Και είναι 12 ολόκληρους βαθμούς πίσω από τον Άρη. 12. Τέλος πάντων. Και πολύ ασχοληθήκαμε με τον κύριο Καλαϊτζίδη. Ας παλέψει τώρα για την παραμονή στην κατηγορία. Γιατί είναι 2 βαθμούς πάνω από τον Κισαμικό που είναι στη θέση
σωτηρίας, συγγνώμη, υποβιβασμού, αλλά ο Κισαμικός έχει και ένα μάτς λιγότερο. Είναι και αυτό. Και ας κάνει ό,τι το φωτίσει ο Θεός. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος που πέρασε ένα παιχνίδι τεράστιας επικινδυνότητας με όλα αυτά τα οποία έκανε. Και να πούμε και κάτι εδώ. Δηλαδή, κάθε φορά λέμε για τον φίλαθλο ο οποίος θα πετάξει ένα αντικείμενο, για τον κόσμο που έχει επεισοδιακή συμπεριφορά, ακούμε κατά καιρούς να μιλάνε για αλήτες οπαδούς και διάφορα άλλα τέτοια, λέμε να μην υπάρχει βία στα γήπεδα και όλα αυτά τα ζητήματα και τα θέματα. Να πω κάτι εγώ. Είναι αυτό συμπεριφορά επαγγελματία προπονητή? Είναι δυνατόν? Και μάλιστα ενός επαγγελματία προπονητή που είχε τις τύχες του Άρη στα χέρια του. Εγώ δεν λέω, και ξέρετε ότι για τον Καλαϊτζίδη, εμείς δεν έχουμε μπει στη διαδικασία που έχουν μπει κάποιοι να τον λιδωρούν επειδή είχαν προσωπικά μαζί του. Εμείς πάντα προσπαθήσαμε να κρίνουμε με βάση τις πράξεις του. Και όταν οι πράξεις του ήταν θετικές, του αδερφού του κυρίως στο θέμα το οικονομικό, με όσα χρήματα πλήρωνε, το σημειώναμε και τότε τον γλύφαμε. Αλλά και όταν έκανε κάποια πράγματα, όπως είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχω πει εγώ με τον Κωνσταντινίδη, το φιλοξενήσαμε το παιδί και πριν λίγες μέρες, που όταν είναι προπονητής θέτει βέτο να μην έρθει στην ομάδα, και δύο μήνες μετά που αναλαμβάνει διοίκηση προπονητής, τον πήρε αυτός. Και επειδή το είπαμε, παρεξηγήθηκε. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Ο ρόλος μας δεν είναι να γλύφουμε τον προπονητή ή τη διοίκηση ή οποιονδήποτε άλλο. Θα πούμε το θετικό του σπανού που έχει φτιάξει αυτή την ομάδα που είναι πρώτη με 26 βαθμούς και έχει 8 νίκες και 2 ισοπαλίες και τα πάει μια χαρά μέχρι στιγμής. Θα πούμε και κατά την άποψή μας πάντα, έτσι, το λάθος που κάνει για τη χρησιμοποίηση ενός παίκτη ή ένα σύστημα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε καμία σύμβαση εργασίας με το σπανό ή το μυροφορείο, τον Καλαϊτζίδη ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό όμως λειτουργία επαγγελματία προπονητή? Να αποβάλλεται από το. Εγώ δεν λέω να διαμαρτυρηθεί. Θεωρεί ότι έχει δίκιο, ο καθένας μπορούσε να το κάνει. Τον αποβάλλει ο διαιτητής. Να διαμαρτυρηθεί ξανά, να φωνάξει, να κάνει, να ράνει. Σεβάσου το ότι φόρεσε αυτή τη φόρμα μιας εκ των μεγαλύτερων ομάδων στην Ελλάδα. Που για μας είναι η μεγαλύτερη. Αλλά ήσουν εκεί. Φόρεσε την κυτρινό-μαύρη φόρμα. Και όχι μόνο φόρεσε την κυτρινό-μαύρη φόρμα, ήσουν στην ουσία και ιδιοκτήτης με τον αδερφό σου. Και βγαίνεις, περνάς σε όλη τη θύρα ένα. Και απαντάς στον κόσμο. Πας στη θύρα 2, τα ίδια. Δεν θέλω να πω τι μου είπαν οι σεκιουριτάδες, ότι έλεγε. Γιατί δεν θα μπορώ να το αποδείξω μετά. Και δεν θέλω να βάλω και σε μπελά τα παιδιά. Αδιανόητα πράγματα για μένα. Είναι δυνατόν? Είναι αυτή η συμπεριφορά επαγγελματία προπονητή? Και μάλιστα ο Καλαϊτζής, ένας άνθρωπος, ο οποίος πάρα πολλές φορές τοποθετείται και μιλάει για παιδεία, μιλάει για μάθημα, μιλάει για αξίες. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι περήφανος για αυτά τα οποία έκανε εκείνη τη στιγμή. Που άνοιγε διάλογο με τον κάθε έναν που τον έβριζε. Εγώ δεν λέω ότι ήταν καλά τα όσα λέγανε από την κερκίδα, αλλά συγγνώμη, 30 χρόνια στα γήπεδα είναι. Είναι δυνατόν γυρίζεις να μιλάς στην κερκίδα και να απαντάς στον κόσμο? Και ευτυχώς δεν βρέθηκε ένας ανόητος να πετάξει και κάτι μέσα να έχουμε άλλα. Εκτός αν είναι αυτός ο στόχος, ρε παιδιά. Και να πεις ότι δεν το λέγαμε από πριν, δεν το προβλέψαμε από πριν, θα γίνει αυτό ακριβώς. Αυτό το ίδιο κάνει, δεν υπάρχει επειδή ακριβώς, ανεξαρτήτως αντιπάλου του, το κάνει δηλαδή. Θυμάσαι πέρυσι τι γινόταν στη Γάμα Εθνική που ανέβαινε στην Κυρκίδα εκεί που πλακωνόταν. Με τον Ορφέα, με ένα μάτς. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει πρώτη φορά, απλά εντάξει. Το ιδιαίτερο είναι ότι επειδή άλλα πέρασε από την ομάδα για και ένα... Και το ίδιο θα γίνει και στο δεύτερο γύρο. Και πρέπει πάλι να είμαστε προσεκτικοί. Ναι. Αλλά είναι δυνατόν. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν ισχύει ότι ζητήθηκε, λέει, να υπάρχουν 4 παρατηρητές στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αντί για 2 που υπάρχουν συνήθως. Τα γράψανε όλα αυτά οι παρατηρητές? Τα γράψαν όλα αυτά οι παρατηρητές?
Τώρα για κάποια που λένε για ξύλο στα αποδυτήρια και τα λοιπά, αυτές οι μικροεντάσεις, παιδιά, και τα σπροξήματα και τέτοια. Είναι η πρώτη φορά ότι τελευταία που συμβαίνει. Και όντως υπήρξε μια ένταση στα αποδυτήρια. Άλλο ένταση, άλλο πέσα μπουνιές. Υπήρξαν αρκετά γαλλικά δεξιά και αριστερά. Πήγε να γίνει μια σύραξη με πρωταγωνιστές και τον Λόπεθ, τον τερματοφύλακα της Καλαμαριάς, αλλά και κάποιους ποδοσφαιριστές και του Άρη που μπήκαν και κάποιοι στη μέση, όπως ο Σόουζα. Τώρα μην βλέπετε τους τίτλους. Βλέπετε τώρα τους τίτλους για μπουνιές και τέτοια. Έκταση. Ότι υπήρξε ένα επεισόδιο, υπήρξε, αλλά μέχρι εκεί. Μην φανταστείτε ότι έγινε και κάτι το συγκλονιστικό. 9 στα 10 και έγινε στο ημίχρονο εν τω μεταξύ. Έτσι. Okay, υπήρχε και. Εντάξει, είπαμε, ανταλλάχθηκαν μερικές βαριές κουβέντες, κάποια γαλλικά, ποδόσφαιρο μιλάμε, όχι για σκάκι, ούτε για κάποιο ευγενές άθλημα. Και πάρω λίγο να υπάρξει μια σύραξη, αλλά. Τέλειωσε εκεί με τη γενέση της ουσιαστικά. Εντάξει, ένα μικρό επεισόδιο υπήρχε σίγουρα. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Υπήρξε. Μέχρι εκεί. Μην του δίνουμε μεγαλύτερη αξία και μεγαλύτερη σημασία από ό,τι πρέπει. Εντάξει, και μιλάμε για τον Άρη. Κύριε Καλαϊτζίδη, μιλάμε για τον Άρη. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον Ορφέα Ξάνθης, ούτε τον Άρη Αβάτου, ούτε τον Άρη Παλαιοχωρίου. Μιλάμε για τον Άρη. Λίγο σεβασμός. Το ότι δεν σε σεβάστηκαν εσένα κάποιοι άνθρωποι όταν ήσουν στον Άρη, έκανες την προσπάθειά σου δικαίως ή αδίκως, το έκρινε η ιστορία αυτό. Ο Άρης έμεινε στη Γάμα Εθνική. Ο Άρης έμεινε στη Γάμα Εθνική. Έμεινε στη Γάμα Εθνική με μια απόφαση σκάνδαλο της διοίκησης Κυρτζίκη, αλλά έδωσες το δικαίωμα να γίνει αυτό γιατί βγες δεύτερος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εσύ θα πρέπει να εκδικηθείς τον Άρη, που οι μισοί που είναι στον Απόλλωνα Πόντου είναι αριανοί. Και μάλιστα και πρώην στελέχη περισσότεροι του Ερασιτέχνη Άρη. Δηλαδή, ήμαρτον. Αντί να κάνεις ένα βήμα, να σβήσει αυτό το πράγμα, να σταματήσει. Ρίχνεις τέτοιο λάδι στη φωτιά. Τουλάχιστον ο Άρης από την πλευρά του το έπραξε αυτό υπέρ του δε όντως χθες συμπεριφορά όλων και μέσα στα αποδυτήρια και κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν υποδειγματική. Εντάξει, την ελέγχη θα υπάρξει, παιδιά, από εδώ σου μιλάμε τώρα, στο γήπεδο πάμε. Δεν είμαστε στην εκκλησία, μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν γίναμε ξαφνικά Δανία και Σουηδία, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο και τίποτα το επιλείψιμο σε μια υποδειγματική νομίζω συμπεριφορά παρά τις προκλήσεις. Και μπράβο για την αυτοσυγκράτηση σε όλους. Χθες, γιατί ο Άρης έχει ανάγκη να παίζει τα παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο, να παρεπιπτόντως αύριο είναι και εκδίκαση της υπόθεσης, όπως σας είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Με τον Άρη να κινδυνεύει με ποινή αποκλεισμού και κλεισμένο των θυρών για το παιχνίδι με την ΑΕΚ Καρεσκάκη. Σας ελπίσουμε ότι με μια αυτή κίνηση που γίνεται γενικότερα για την αποποινικοποίηση των καπνογόνων να το δουν λίγο διαφορετικά. Το θέμα και ο Άρης να τη γλιτώσει με ένα πρόστιμο και να παίξει με κόσμο το παιχνίδι με τον Καρεσκάκη. Εντάξει, θα είναι και άδικο τώρα. Για μια ακροτήρια, ένα μεμονωμένο γεγονός, δεν μπορείς να τιμωρήσεις την ομάδα για ένα μεμονωμένο γεγονός. Τέλος πάντων. Αυτά και σε σχέση με τον κύριο Καλατζίδη, ελπίζω πραγματικά κάποια στιγμή να σταματήσει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτό. Δεν κερδίζει κάτι με αυτή την ιστορία. Μα χάνει και ο ίδιος. Χάνει και ο ίδιος. Και οπουδήποτε και αν πηγαίνει, γίνεται ανεπιθύμητος, γίνεται δέκτης εχθρικής συμπεριφοράς, διότι τη δημιουργεί ο ίδιος με τη δική του συμπεριφορά. Όλο αυτό. Τώρα, τον φταίει η ΕΡΤ. Τι έπρεπε να πει δηλαδή. Το πέναλτι που λέει ακούσιο του. Δηλαδή, τι κάνει εκεί. Έγινε απολωνιστής ο συνάδελφος. Την άποψή του λέει ο συνάδελφος. Είδε τις φάσεις, είπε και τα λοιπά. Τι ήθελες να σου πει. Δηλαδή, εντάξει, μερικές φορές φταίνε τα πάντα σε κάποιους ανθρώπους. Δεν βλέπει ότι έχει μια πολύ γερασμένη ομάδα. Με ποδοσφαιριστές. Έχει φοβερό πρόβλημα μεσοεπιθετικά. Είναι ακίνδυνος πάρα πολύ. Γύρω-γύρω όλοι δηλαδή. Γιατί, στην ουσία. Συγγνώμη, μεσοαμυντικά ήταν καλός. Και το παραδέχτηκε, να σου πω κάτι. Ο επιπόλαιος Άρης. Επιπόλαιος 100%. Με τέτοια άμυνα, πραγματικά ο Άρης κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι εγκλημάτισε το εαυτού του και δεν κατάφερε να διευρύνει το δείκτη του σκορ. Εντάξει, τα προβλήματα του Απόλλωνα Πόντου είναι δικά του προβλήματα. Το πώς θα τα λύσει ή τι θα κάνει είναι δικό του αποκλειστικά θέμα. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στον αγώνα του Σάββατου. Ένα χικάκι ωραίο. Τι, εδώ δικόζεις, συνεχίζει ο δικόζεις. Άρα φεύγει. Τι? Άρα φεύγει. Δεύτερη φορά είναι που το στηρίζουμε το δικόζει. Αυτό σου λέω. Όταν στηρίζεται όμως και δεύτερη φορά είναι λίγο δύσκολα. Μέχρι το Σάββατο στηρίζεται μάλλον. Νομίζω. Μάλιστα. Ωραία. Τι περίμενε αυτή, δεν παίρνει και τον Νίκο Παπαδόπουλο από τον Όφιο Μπύρος. Γιατί. Έχει πάρει τη μισή ομάδα, να πάρει και τον Νίκο Παπαδόπουλο να δέσουν. Τι γίνεται, έχει μια ηρεμία ο Όφι εδώ και 2-3 μέρες.
Κέρδισαν κιόλας τώρα. Από αυτό ήταν, ε. Μάλιστα. Θα σου πω. Λοιπόν, αυτά και με την συμπεριφορά του κύριου Καλατζίδη. Να πούμε ότι ο Ηρακλής προηγείται του Ηρακλή Χαλκίδας με 1-0 στα σετ. Και από ό,τι είδα έχει προβάδισμα και στο δεύτερο σετ. Θα σας πω τώρα ποιο είναι το σκορ στο δεύτερο σετ του αγώνα. Ο Ηρακλής, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια έκανε μια μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-2, να είναι 22-18 στο δεύτερο σετ. Άρα πάει να κάνει το 2-0 και να εξασφαλίσει τον πρώτο πόντο εκ των τριών που μπορεί να πάρει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, εκτός αν πάει 3-2 το σκορ, οπότε θα πάρει 2 η μία ομάδα και έναν ή άλλη. Λοιπόν, 22-18 επαναλαμβάνω και τώρα οι φιλοξενούμενοι παίρνουν ένα πόντο και κάνουν το 22-19, ενώ μια ωραιότατη κοπελίτσα με πολύ ωραίο φουστανάκι στο ντυλ τσαλάκωσε 3 χιλιαρικάκια. Ωραία μποτίτσα, βλέπεις αυτό το συνολάκι. Νομίζω ήταν το καλύτερο για να βγει στην τηλεόραση. Λοιπόν, για το μπάσκετ, να πούμε έτσι, έχουμε ένα δεκαλεπτάκι να πούμε δύο πραγματάκια. Η ομάδα καταρχήν είναι ήδη στη Γαλλία να παίξει με την Αντέρ ένα δύσκολο παιχνίδι, χωρίς καμιά φωλία και χωρίς τον Αθηναίο. Ένας φίλος μου λέγε χθες ότι τα καλύτερα παιχνίδια που έχει κάνει ο Άρης έχει κάνει χωρίς τον Αθηναίο. Θα διαφωνήσω, διότι υπάρχουν παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ που ο Αθηναίου ήταν αυτός ο οποίος τράβηξε όλο το κουπί. Θα πω όμως ότι έχουν γίνει πολύ καλά παιχνίδια με τον Μποχωρίδη στον Άσο και χωρίς τον Αθηναίο. Γιατί στην ουσία δεν έπαιζε ο Αθηναίου προχθές, έπαιξε 4 λεπτά και συνέχεια αποχώρησε λόγω του τραυματισμού του. Δεν συνηθίζω να λέω αυτό που θα πω τώρα, αλλά πραγματικά ήταν από τις νίκες που ευχαριστήθηκα διπλά. Λόγω του προκλητικού τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν κάποιοι οπαδοί του Πανιωνίου τον Άρη, με το μυαλό τους έχουν καλλιεργήσει μια αντιπαλότητα και έχουν φέρει την ομάδα τους στο ίδιο ύψος με τον Άρη, που ειδικά μπασκετικά δεν μπορεί να συμβεί αυτό ακόμα και αν ο Άρης παίζει στην ΕΚΑΣΤ για 333 χρόνια και ο Πανιώνιος παίρνει το πρωτάθλημα στην Α1. Επειδή έχουν κάποιους φίλους εδώ, συμπολίτες ή οτιδήποτε, με ένα αστείο σύνθημα που έχουν βγάλει, θεωρούν ότι έτσι πικάρουν τον κόσμο του Άρη. Μεγαλύτερο πικάρισμα από το να του στέλνει στην Α2 και πάλι δεν υπάρχει. Μπορούν λοιπόν να συνεχίσουν να τραγουδάνε. Βέβαια θα μας λείψουν του χρόνου, αλλά πραγματικά για αυτούς και μόνο ήθελα ο Άρης, που για μένα είναι ψιλοαδιάφορος στη σεζόν από εδώ και πέρα και θα πάρει 2-3 παιχνίδια πρέπει να πάρει μέσα στην έδρα του για να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο ανέμακτα τη χρονιά. Πραγματικά το ευχαριστήθηκα που τους κέρδισε εκεί μέσα και τους έκανε να σοπάσουν, όπως έκανε το Αλάνιο Προύιτ, ο οποίος μετά από ένα τρίποντο που έβαλε έκανε το σούτ στην κερκίδα και ας μην καταλάβαινε τα όσα έλεγαν, προφανώς τα γαλλικά που φώναζαν στους ξένους παίκτες του Άρη. Έκανε και τον Αμερικανό να βγάλει αυτή την αντίδραση. Ο Άρης βέβαια που είχε έναν εκπληκτικό Μποχωρίδη. Και αναρωτιέμαι πραγματικά πώς αυτό το παιδί δεν είναι στην εθνική ομάδα και καλούνται άλλοι και άλλοι. Αν συνεχίσει με αυτές τις εμφανίσεις, νομίζω ότι θα κληθεί και στην εθνική ομάδα. Δεν μπορεί, δεν δύναται να μην κληθεί στην εθνική ομάδα με τέτοιες εμφανίσεις και δικαιώνεται και από την επιλογή του να έρθει να πάρει αυτό το ρόλο που θα του έδινε ο Άρης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, γιατί βλέπεις ότι πολύ πολύ γρήγορα παίρνει το ρόλο του πρωταγωνιστή στην ομάδα και αυτό του κάνει καλό. Γιατί είναι σε πολύ καλή ηλικία και του έχει λείψει πάρα πολύ το μπάσκετ. Και ωφελημένος, παιδιά, δεν βγαίνει μόνο ο Άρης. Βγαίνει και το ελληνικό μπάσκετ από την επιστροφή στην κανονικότητα του Μποχωρίδη. Γι' αυτό και πρέπει ο Άρης να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει διοικητικά, ώστε να δώσει ένα κίνητρο στον Μποχωρίδη, να συνεχίσει στον Άρη μετά το καλοκαίρι. Εντάξει. Και γιατί όχι πάνω στον Μποχωρίδη και στον κάθε Μποχωρίδη να στηθεί και η ομάδα. Γιατί ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει κατά νου σιγά σιγά, εφόσον εξομαλύνεται αγωνιστικά το πράγμα και πάρει και κάποιες νίκες που χρειάζεται στην έδρα του, ειδικά ο Άρης, τα επόμενα παιχνίδια, να κοιτάξει λίγο και την ομάδα που θα έχει την επόμενη χρονιά. Γιατί με δεδομένο τον Μποχωρίδη, το Βασιλόπουλο θα βάλω εγώ, τον Αθηναίο, κάποια παιδιά δηλαδή που σηκώνουν το κουπί και είναι Έλληνες παίκτες. Και ο Τσαϊρέλης, μπράβο. Γιατί ειδικά ο Τσαϊρέλης που έχει ακούσει και έχει ακούσει το παιδί στην αρχή τη σεζόν, έτσι. Αλλά όταν έχεις λοιπόν καλούς Έλληνες παίκτες που σηκώνουν το κουμπί, σκέψου να είχες και πέντε καλούς ξένους. Εγώ σου έλεγα 2-3 που να κάνουν τη διαφορά. Δεν θα χρειαζόσουν και πολλά πράγματα. Μα δες τώρα λίγο. Ο Προύιτ ή ο Μάρας δεν είναι τίποτα φοβερό. Είναι δύο παιδιά τα οποία είναι μαχητικά κτλ. Αλλά αμέσως με τους 12, τους 7 πόντους κτλ. Με το σουτάκι λίγο από μακριά που δεν υπήρχε καθόλου. Βοήθησαν κατευθείαν και η ομάδα πήρε μια νίκη.
Άρα, είναι εγκληματικό να συνεχίζεται αυτή η αβεβαιότητα σε διοικητικό επίπεδο. Επιτέλους, θα πρέπει και ο κύριος Λάσκαρης, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω το τι ακριβώς κάνει. 11 Δεκεμβρίου βγήκε από το γραφείο της ανακρίτριας. Φτάσαμε 10 Ιανουαρίου. Δηλαδή, όταν λέει τώρα θα ασχοληθώ με τον Άρη, τι εννοεί τώρα. Δεν ξέρω το κατά πόσο θα έχει ουσία αυτά που ακούγονται, θα επιφανεί Αργιανή και τα λοιπά. Κουράσανε κι αυτά. Κουράσανε τόσα χρόνια. Εντάξει, πέρα από τον κύριο Πιλιάκη που αποδεδειγμένα βοηθάει. Εγώ δεν λέω ότι κουράσανε οι άνθρωποι. Αναγνωρίσουμε. Ίσα-ίσα. Εκμεταλλεύονται αρκετοί αυτούς τους ανθρώπους που βάζουν κάποια χρήματα και πάνω στο βωμό αυτών των χρημάτων λένε σενάρια και οτιδήποτε άλλο. Αλλά ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Γιατί είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που βγαίνουν αυτά τα σενάρια. Ότι κάποιοι θα έρθουν και θα βάλουν και θα κάνουν και θα ράνουν και θα πάρουν τη διοίκηση. Είναι στην πράξη όμως. Γιατί όσο λέμε και δεν γίνεται τίποτα, αποδυναμώνεται και αυτή η προοπτική. Αυτά και με το μπάσκετ θα πούμε περισσότερα αύριο, γιατί υπάρχει το παιχνίδι με την Nanter για το Champions League Basketball. 2-0 ο Ηρακλής. Πλέον νομίζω ότι έχει θέση για τα καλά της βάσης για να πάρει μια εύκολη νίκη επί του Ηρακλή Χαλκίδας στο παιχνίδι Βόλεϊ που μεταδίδει ζωντανά η ΕΡΤ 2. Τη συνέχεια βέβαια θα την ακούσεις λίγο στην εκπομπή του Γιώργου. Ώρα για μπλε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε. Αν δεν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα, Άλεξ, που ξεχάσαμε. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ γιατί υπάρχει μετάδοση του αγώνα. Είσαι σίγουρος? Θα είμαστε. Μπορεί. Θα δούμε. Θα το δούμε αύριο. Μπορεί να μην γίνει ολόκληρο. Εντάξει, να έχουμε συνδέσεις αυτό δηλαδή, δεν μόνο. Το ξέρουμε. Θα το συνεννοηθούμε με τα παιδιά και ανάλογα θα πράξουμε. Αν θα γίνει μετάδοση, δεν θα είμαστε. Αν δεν γίνει μετάδοση, θα είμαστε. Αν δηλαδή υπάρχουν συνδέσεις, που είναι και το πιθανότερο για την αυριανή ημέρα. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Καβαδία. Τα λέμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.